πώς να κάνω βίντεο στο TikTok και να αν το εναλλάσσω με τις φωτογραφίες. Δηλαδή, να γυρίσω ένα βίντεο μέσα από την εφαρμογή του TikTok, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσω να περάσω και φωτογραφίες που έχω στο κινητό μου. Σήμερα θα στο δείξω. Γεια σου, είμαι η Μαντίνα Καμπακίδου και σε καλωσορίζω στο κανάλι. Μαζί μου μαθαίνεις να χειρίζεσαι έξυπνα τα social media. Αν είσαι για πρώτη φορά εδώ, κάθε εβδομάδα ανεβάζω πολύ ενδιαφέροντα βίντεο για να μεγαλώσει το λογαριασμό σου. Γι' αυτό κάνε εγγραφή στο κανάλι και κλικ στο καμπανάκι στις ενημερώσεις που λέει όλες για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση. Θετικό σχόλιο. Πάμε να δούμε το θετικό σχόλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου αρέσει που μου λέτε ότι σας βοηθάω, μου αρέσει που έχετε αποτελέσματα, Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Γράψε μου κάτω στα σχόλια. Σου αρέσει να κάνεις βίντεο για το TikTok ή ανεβάζεις και φωτογραφίες που έχεις στο κινητό σου. Θα ήθελα πολύ να ξέρω. Σήμερα θα σου δείξω πώς μπορείς να γυρίσεις βίντεο μέσα από την εφαρμογή, αλλά ταυτόχρονα να ανεβάζεις και φωτογραφίες που έχεις μέσα στο κινητό σου. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, βρισκόμαστε μέσα στο λογαριασμό μου στο TikTok. Πώς μπορούμε να γυρίσουμε βίντεο και να ανεβάσουμε και φωτογραφίες ταυτόχρονα. Πατάμε το συν όπως κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε βίντεο. Ανοίγει η κάμερα. Λοιπόν, πατάμε το κουμπί για να κάνουμε βίντεο. Το σταματάμε και πάμε στα εφέ. Στα εφέ θα επιλέξουμε εδώ το πράσινο εικονίδιο με το βελάκι προς τα κάτω. Το επιλέγουμε και μας ανοίγει οι φωτογραφίες που έχουμε στο κινητό μας. Ας πούμε ότι θα επιλέξω αυτή. Όμως, επειδή αυτή η λειτουργία του green screen είναι για selfie και εμείς αυτή τη φάση δεν θέλουμε να φαινόμαστε, τι κάνουμε, απλά γυρνάμε την κάμερα. Γυρνάμε την κάμερα να κοιτάει προς τα πίσω. Και έτσι φαίνεται η φωτογραφία μας. Πατάμε το κουμπί όπως γυρίζουμε βίντεο για να τραβήξουμε τη φωτογραφία. Το αφήνουμε. Και εφόσον θέλουμε τώρα να, γυρίσ... να συνεχίσουμε κι άλλο βίντεο, πάμε και βγάζουμε τα εφέ. Και μπορούμε να συνεχίσουμε το βίντεό μας. Πάμε να το δούμε. Πατάμε πάλι το κουμπί. Και είμαστε έτοιμοι. Άρα τι κάναμε. Έχουμε γυρίσει ένα βίντεο, ανεβάσαμε μια φωτογραφία και ξαναγυρίσαμε βίντεο. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Πατάμε τικ. Πρώτο κομμάτι, φωτογραφία. Και δεύτερο κομμάτι του βίντεο. Πατάμε επόμενο, βάζουμε hashtag περιγραφή και είμαστε έτοιμοι. Αυτό ήταν. Πώς σου φάνηκε? Εύκολο και αυτό. Όλα είναι εύκολα αρκεί να τα ψάχνουμε. Το έχω πει σε πάρα πολλά βίντεο και αυτό πιστεύω θέλει να ρίξουμε λίγο προσοχή παραπάνω και να ασχοληθούμε να δούμε πώ δουλεύουν όλα αυτά. Εγώ για σένα που θέλει να μεγαλώσει το TikTok, έχω ετοιμάσει ένα δωρεάν οδηγό. Όπου σου μαθαίνει, ποιε ώρε να κοινοποιεί, ποια hashtag να χρησιμοποιεί, τι πρέπει να κάνει για να πάρει followers και πολλά πολλά μικρά μυστικά. Θα τον βρει κάτω στην περιγραφή. Και για να μάθει πώ μπορεί να χειρίζεσαι το TikTok από τον υπολογιστή σου, θα βρει το βίντεο εδώ. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά!